Μένουμε στο θέμα και πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Ισμήνη Μουλά για να μας ενημερώσει για όλα τα προβλήματα τα οποία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Αττική. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Γιώργο. Πράγματι, βρισκόμαστε στο έλεος της κακοκαιρίας, Βικτόρια, αφού από εχθές που έχει ξεκινήσει η επέλασή της στο λεκανοπέδιο Αττικής, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί από τις πρώτες πρωινές ώρες 24 κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων. Οι βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει και ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με περίσσια υπομονή, καθώς υπάρχει αυξημένη κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Η τροχιά έχει αναρτήσει στο επίσημο site στους δρόμους που έχουν αυξημένη κίνηση. Όπως βλέπετε και πίσω μου, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου υπάρχει επίσης αυξημένη κίνηση. Να πούμε ότι όμως θα πρέπει να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι, αφού σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αυριανή ημέρα θα είναι αρκετά καλύτερη, με σχετικά αίθριο καιρό και θα έχουν σταματήσει βροχοπτώσεις όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Μάλιστα. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, Κατερίνα, το ερώτημα είναι, το είδαμε και στο ρεπορτάζ σου, πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις μετεωρολόγων και όλα αυτά, ενώ βλέπουμε διαπιστωμένα πια ότι στο κέντρο της Αθήνας κάθε φορά που βρέχει το κομφούζιο είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τους δρόμους. Πράγματι, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε ότι με τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας οι βροχοπτώσεις θα έχουν κοπάσει και σιγά σιγά θα αρχίσουν οι δρόμοι να καθαρίζουν και η κίνηση στους δρόμους να επιστρέφει στο κανονικό ρυθμό της Αθήνας. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σήμερα ήταν μια κακή μέρα που δεν θα έχει αύριο άλλη μια επανάληψη. Κατερίνα Ισμήνη Μουλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.